Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο μου βίντεο. Άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφή, πατήστε το like και πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχεται η ενημέρωση για κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Και σήμερα εγώ με τον Μανώλη και με την αδελφή του τη Μαρία θα παίξουμε Rainbow Fest Chapter 2. Θέλω να σας ανακοινώσω πως το έπαιξα, αλλά έχασα στο τρενάκι επειδή δεν ακολούθησα τα lookies, τα οποία είχαμε μαζέψει στην τρίτη πίστα. Και τώρα περιμένω να μπει και η αδελφή του Μανώλη. Ναι. Λοιπόν, μου φαίνεται μπήκε. Αυτή πρέπει να είναι. Α, μπορεί να είναι και άλλη. Αυτή είναι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Και παιδιά, μπήκαμε στην πίστα. Κάνουμε loading. Loading. Έλα. Θέλω να σας ανακοινώσω, σας το είπα για τα lookies, ότι δεν μπόρεσα να το περάσω επειδή έκανα μια βλακία και δεν ακολούθησα τα lookies και δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ Rainbow Friends. Ήταν η πρώτη μου φορά που παραλίγο να το περάσω, οπότε δεν ήξερα ότι πρέπει να ακολουθήσω τα lookies και γι' αυτό. Επίσης ξέχασα να σας πω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Μανώλη, λέγεται Manolis Gamer. Έτσι όπως τα ακούτε όλα με μικρά Manolis Gamer. Άμα κάνω έτσι το βίντεο θα σας βγει και κάπου στη γωνία δεξιά. Πατήστε skip. Skip. Ναι, είναι και αδελφή του Μαρία. Τυράκης 390. Και εγώ. Άντε, πάμε να παίξουμε. Παιδιά, ο Σάιαν το μεταξύ είναι τέλειος. Είναι πιο εύκολος από όλους γιατί σου βγάζει κάτι από πάνω. Και σταματάς, είναι πανεύκολος. Καλά, όλοι είναι εύκολοι. Εμένα μου τη δίνει λίγο πράσινος. Ναι. Δεν θα μιλάω πάρα πολύ. Απλά θα παίζω περισσότερο. Α, πρέπει να βρω light bulbs. Ο Μανώλης μάλλον θα το περάσει χωρίς κουτί, όπως και την προηγούμενη φορά. Αλλά εγώ θα το περάσω με κουτί. Γιατί εγχώνομαι, δεν θέλω. Έχω Robux πάρα πολλά, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω. Ναι, συνεχίζουμε. Πάμε. Πρέπει να τον νικήσουμε σήμερα, δεν γίνεται. Πρέπει να τον νικήσω. Πάμε. Light bulbs. Έλα πάμε, μπορώ. Στο προηγούμενο ήταν ένας που έπαιζα και δεν έκανε τίποτα. Όπου πήγε να με ακολουθούσε, ούτε έπαινε τίποτα για να βάλει, ούτε έκανε τίποτα. Λοιπόν, εγώ θα πάω στο κάστρο του Blue. Μπας και βρω τίποτα. Από ό,τι καταλαβαίνω γράφει ότι I am pro. Ναι, εντάξει, είσαι pro επειδή έβαλες 12 ή 15. Αν τα έβαλες εσύ τα άλλα τρία. Πάντως τα πρώτα 12 τα έβαλες εσύ. Εγώ είμαι καλό στην πίστα με τα lookies και με τη ζάχαρη. Ναι. Το κακό είναι ότι μου είναι κάθετα το Rainbow Friends, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά έτσι μου είναι και δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα γυρίσω ανάποδα και θα πάω στο Purple Slayer. Εντάξει, μας μένουν λεφτά.
Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω βάλει τίποτα. Επειδή δεν ξέρω τίποτα από Rainbow Friends, εγώ θέλω να ζωγραφίσω όλους τους Rainbow Friends. Τον μπλε, τον πράσινο, τον πορτοκαλί, τον σάιαν, δηλαδή το γαλάζιο, τον κίτρινο, καλά, εντάξει, δεν πρόκειται να βρω εγώ κανένα. Εντάξει, θα βρούνε οι άλλοι και θα συνεργαστώ στις επόμενες πίστες. Εγώ έτσι λέω. Ωραία. Ναι. Έλα, άλλα τέσσερα. Βάλτε τα, αφού εγώ δεν συνεργάστηκα σε αυτή την πίστα. Δεν θα τα βρω. Βάλτε τα εσείς που συνεργαστήκατε. Εγώ θα συνεργαστώ στην επόμενη. Στο προηγούμενο που έπαιζα, λίγο πριν τώρα κάνουμε το βίντεο με το Μανώλη. Α, με τρόμαξε ο μπλε. Στο προηγούμενο που έπαιξα, είχαν περικυκλώσει όλοι και οι τέσσερις. Εντάξει, ο Σάιαν. Απλά είμαι ανακίνητος, γιατί ήταν και ο Σάιαν. Purple Slayer. Α, στο καλό! Τώρα βρήκες να είσαι εσύ εδώ. Παιδιά, και όσοι δεν ξέρετε πώς να περνάτε το Purple Slayer, χωρίς να ανεβαίνετε πάνω σε αυτά, θα σας δείξω εγώ ένα κόλπο το οποίο μου έχει δείξει η Άννα. Α, τέλεια! Νικήσαμε την πίστα. Συνεχίζουμε. Πάμε, skip. Έλα, πάμε. Πιστεύω πως θα νικήσουμε γρήγορα σε αυτή την πίστα. Είμαστε πολλά άτομα. Πάμε. Εδώ συνήθως εμφανίζεται το κίτρινος. Σπουνάρι, τόπα. Μανώλη! Όχι! Πες μου τι έχεις ρόπαξ και μπορείς να ξαναμπείς. Οι Diamonds. Σε παρακαλώ μην μου το κάνεις αυτό. Εντάξει, τουλάχιστον θα έχω τη Μαρία, αλλά μην μου το κάνεις αυτό. Όπα. Ξαναμπήκε, ξαναμπήκε ο Μανώλης. Μπράβο, Μανώλη! Μπράβο, Μανώλη, ξαναμπήκες. Αχ, Παναγία μου, αχ, Παναγία μου. Αχ, πάλι αυτός ο πράσινος. Ούτε πάλι έχω βρει κανένα. Καλά. Τα έχω χάσει κι αυτό. Έλα, πάμε. Λοιπόν, όχι. Λέω να πάμε στο Blue's Castle. Παιδιά, ο μόνος από το chapter 2 που μου τη δίνει είναι ο πράσινος. Όλοι οι άλλοι δεν μου τη δίνουν καθόλου. Μόνο ο πράσινος. Μόνο. Δεν υπάρχει άλλος που να μου τη δίνει. Μόνο ο πράσινος μου τη δίνει. Α. Λοιπόν, δεν έχει κανένα. Ή θα τα έχουν πάρει ή απλά δεν θα έχει. Επλόγες only. Μόνο προσωπικό. Όχι, δεν είναι μόνο προσωπικό. Γιατί θα ήταν staff only.
Κάτι άλλο είναι. Τώρα εγώ πώς φεύγω από εδώ. Δεν φτάνει όλο αυτό, δεν ξέρω και τα μέρη. Αυτή είναι η βλακεία. Έλα, τουλάχιστον ένα να βρω. Λίγη συνεργασία θέλει μόνο. Έχουν βρει 10 και εγώ κανένα. Καταλαβαίνετε τώρα. Πώς νιώθω. Είπαμε. Αυτό που δεν έχω βρει κανένα. Α, βρήκα ένα. Βρήκα ένα. Πάμε να το βάλουμε. Ωραία. Τέλεια. Βρήκα ένα. Οπότε έχω βοηθήσει. Γιατί άμα δεν συνεργάζεσαι σε αυτό, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα μαγαζί. Σε ένα μαγαζί οποιοδήποτε. Στα public, σε κάτι. Και να μην μπαίνεις τίποτα, απλά να πηγαίνεις έτσι για να χαζεύεις. Τουλάχιστον, άμα θέλεις όντως να χαζέψεις για να περάσεις την ώρα σου, πες έχετε αυτό, να μην παρεξηγηθεί ο άλλος. Δεν το καταλαβαίνω. Ακριβώς ίδια περίπτωση είναι και αυτή. Έλα, άλλο ένα μένει. Βάλτε το. Δεν θα πάω να ψάξω τώρα, εφόσον μένει άλλο ένα, θα κάτσω εδώ και θα περιμένω. Άντε, βάλτε το. Ξέρω, είμαι λίγο τεφό, βοηθάω. Σε αυτά τα πράγματα, γιατί σε άλλα σημαντικά βοηθάω. Πες μου ότι γυρνάει οριζόντια η οθόνη. Άντε, θέλω να πει ο Σάια. Ναι, νικήσαμε. Λάθος. Πάμε να βρούμε τα λούκια. Πω, στο 12ο λεφτό. Στο λεφτό. Ναι, λεφτό. Συνέχισε έτσι. Λεφτό, μπράβο, σωστά το πες. Στο 12ο λεπτό και φτάσαμε στα λούκια. Με την Άννα την προηγούμενη φορά στο 41ο είχαμε φτάσει στα λούκια. Τέλειος πάντων. Πάμε να τα βρούμε. Τουλάχιστον έχουν βάλει το πρώτο. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι τέλειο. Την αλήθεια θέλω να πω. Ναι, έχω συνηθίσει να μιλάω με ή και νι, επειδή μ' αρέσει. Όχι την πίδη έτσι τέλειο. Αλλά δεν θα μιλάω με ή και νι, επειδή είναι και λίγο σπαστικό απέναντι σας. Δεν θα πάω από εδώ. Κάτι μου λέει πως δεν έχει λούκις από εδώ. Κάτι μου λέει πως έχει πολλά λούκις από εδώ. Ποιο σκότωσε. Ωραία. Μου φαίνεται ζει και η Μαρία. Μου φαίνεται δεν τη σκότωσε. Ναι, είναι πολύ cute τα λούκις. Είναι πάρα πολύ γλυκά. Γλυκά. Καταλάβατε με ποια έννοια. Μπράβο Μανώλη. Από ό,τι φαίνεται εγώ πάλι δεν θα βοηθήσω καθόλου σε αυτή την πίστα. Καθόλου δεν θα βοηθήσω. Να, κι αυτός βοηθάει. Εγώ δεν θα βοηθήσω καθόλου. Ναι, βέβαια θα μου πεις και εσύ Θέμη όλη την ώρα στο κουτί πώς να βοηθήσεις. Ναι, αλλά φοβάμαι. Να μην... Λούκις! Έλα, θα βοηθήσω κι εγώ λίγο. Λούκι μάλλον, όχι Λούκις. Εντάξει, ο πράσινος δεν βλέπει, δεν φοβάμαι τόσο. Εντάξει, βάζω τώρα αυτό. Το έβαλα το Λούκι. Το έβαλα. Κοίτα και να σκοτωθώ. Έχω Robux για να ξανακάνω join, οπότε δεν έχω και... τόσο μεγάλο θέμα.
Ποιον σκότωσε? Δεν μου δει. Α, εντάξει. Δεν είναι ούτε η Μαρία το Μανώλης. Έχει εδώ μέσα άλλο. Α, το κρατάει κάποιος άλλος. Μήπως έχει το Purple Slayer. Πάω Purple Slayer. Να σας δείξω και το κολπάκι. Βέβαια μπορεί και να το ξέρετε. Θα σας δείξω όμως. Λοιπόν, εδώ. Έτσι όπως είδε. Παναγία μου. Βγάζεις το κουτί, βάζεις αυτό και προχωράς. Έτσι. Και έτσι δεν γίνεται τίποτα. Πάμε πάνω. Αχ, Παναγία μου, αγχώνομαι. Δεν ξέρω αν θα τον νικήσω και θέλω τόσο πολύ να τον νικήσω. Α, είναι πρώτη φορά που θα νικήσω το Rambo Friends. Θέλω τόσο πολύ να τον νικήσω. Εντάξει, δεν σκοτώθηκε ο Μανώλης ή η Κική. Ποια Κική! Η Μαρία. Τα έχω χαμένα σήμερα, να ξέρετε, αρκετά. Οκ, έστειλε η Μαρία. Λοιπόν, εγώ το βίντεο μου, σήμερα τι μέρα είναι? Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Επίσης θέλω να σας πω πως χθες, 22 Ιουνίου, ήταν τα γενέθλιά μου. Εσείς τώρα το βίντεο το βλέπετε Παρασκευή. Δηλαδή προχθές για εσάς ήταν τα γενέθλιά μου και μου είχε ετοιμάσει πάρτι η Άννα και η Ειρήνη και θα ανεβεί σε λίγο καιρό. Κουτί. Εντάξει. Εφτά στα 10. Έλα, άλλα 3 μένουνε. Τα λούκες όμως κυλάνε από τη μία μεριά στην άλλη. Οπότε θα μπορούσε να έχει κυλήσει κανένα προς τα εδώ και να το έπαιρνα. Gamer boy, είδε το Μανώλη. Μπράβο ρε Μανώλη, εσύ τα κάνεις όλα, γιατί άμα κάνω εγώ τίποτα, άμα περιμένουν οι άλλοι από εμένα να κάνω τίποτα, εμένα να έρθει να μου βάλεις κουλαρίκι στη μύτη. Αχ, Παναγία μου. 18 λεπτό και έχουμε φτάσει εδώ. Ναι, το λούκι σου θα τα αφήσεις, τι γράφει? Α, η Μαρία είναι. Α, ναι. Όλα τα τέρατα δεν με αφήνουν να πάω το λούκι. Έλα, εντάξει, 9 στα 10, άλλο ένα. Ποιος γενναίος θα πάει να το φέρει? Εγώ. Εκτός αν μου το προλάβουν άλλοι. Ναι, γιατί άμα ήταν οριζόντια η οθόνη θα μπορούσα να κάνω περισσότερη δουλειά. Λοιπόν, άλλες φορές τα Rainbow Friends τα βγάζω από το άλλο μου κινητό που μου είναι οριζόντια η οθόνη. Οπότε θα είμαστε μια χαρά με οριζόντια οθόνη. Γιατί τώρα είναι χάλια, πραγματικά. Εμένα δεν μ' αρέσει. Με οριζόντια είναι καλύτερο. Την επόμενη φορά θα φέρω οριζόντια. Θα το κάνω με οριζόντια. Αλλά με οριζόντια, επειδή είναι από το άλλο μου κινητό. Το οποίο θα πρέπει να το στείλω σε αυτό το κινητό το βίντεο. Το οποίο αυτό το βίντεο θα πρέπει να το ανεβάσω στο YouTube. Οπότε θα αργήσει λίγο να ανέβει. Έλα Μανώλη! Πάμε! Μπράβο. Άξιος ο Μανώλης, άξιος στο Rainbow Friends. Και όχι μόνο, πιστεύω. Μπράβο, Μανώλη. Μ' αρέσει που εγώ βάζω κουτί.
Πάμε να βρούμε τη ζάχαρη. Ωραία. Ο Σάιαν. Τέλεια, ήρθε ο Σάιαν. Εμείς οι τρεις μένουμε. Ο Μανώλης, η Μαρία και εγώ. Πάμε να βρούμε ζάχαρη. Τώρα πρέπει να βοηθήσω. Ο κίτρινος πάντα σπουνάρει εδώ. Πάντα από εδώ βγαίνει. Εγώ θα βάλω κουτί, γιατί για να βάλω Μανώλης για κάποιο λόγο θα άβαγε. Πρόσεχε, πρόσεχε, Μανώλη. Εν τω μεταξύ παίζει την αδελφή του Μανώλη, την έχω πει και εκεί. Να ξέρετε πως... πως εννοώ Μαρία. Στο Σάιον πρέπει να μένουμε ακίνητοι. Πάμε κάτω να πάρουμε ζάχαρες. Δεν υπάρχει ζάχαρες, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να πω ζάχαρες. Λοιπόν, μας μένουν άλλες 7 ή πιο λίγες, άμα έχει βρει και ο Μανώλης, ζάχαρες. Λοιπόν, εγώ λέω να πάω στο Purple Slayer. Την προηγούμενη φορά μου είχαν περικυκλώσει όλοι. Και έμενα απλά ακίνητος. Σε μια γωνία για να μην με πιάσει ο πράσινος. Και ακίνητος για να μην με πιάσει ο Σάιαν. Μου φαίνεται πρέπει να πάω. 3, 2, 1. Νομίζω πως ήταν κάποιος άλλος και τρόμαξα. Α, να χαθείτε χέρια. Τρομάξατε. Συγγνώμη, βγάζουμε τόσο λίγο. Και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Μπράβο μας. Λοιπόν, στο επόμενο πρέπει να το βγάλω στο οριζόντια οθόνη. Τουλάχιστον στο chapter 1 μου ήταν κάθετα στην αρχή και μόλις μπαίναμε μου γινόταν οριζόντια. Okay. Λέει ότι το τρενάκι θα κάνει βίντεο. Ναι. Έζησα. 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 Ναι, έκανα ριβή. Δεν έχουμε βάλει κανένα. Να το σου, Σάιαν. Γλυκούλης. Γλύκας. Είναι γλύκας.
Πες μου ότι τις έχεις όλες. Εντάξει, άλλες 4 μένουν. Τουλάχιστον βάλαμε κάτι. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο σημείο που σκοτώθηκα. Α, θυμάμαι που είναι. Α, ναι, δεν κάνουν σπον εκεί οι τζάχαρες. Κάνουν από εκεί που τις πήρα. Άρα είναι μπροστά από το Blue's Castle. Κάποιος έχει πάει στο Purple's Lair, μάλλον η Μαρία. Ζάχαρη! Ωραία, μου βγαίνουν άλλες 3. Εκτός αν τις έχει βρει ο Μανώλης. Γιατί έχω κολλήσει με το Κικί. Συγγνώμη Μαρία, πραγματικά που μπερδεύω το όνομά σου, αλλά δεν ξέρω που έχει κολλήσει το Κικί. Έλα. Έλα. Το βάλα. Έλα, άλλα 3 μας μένουν. Τι έστειλε. Άλλα τζα. Άλλαξα κουτί. Το πιάσα. Κάτσε να αλλάξω κι εγώ. Ναι, από το να καθόμαστε και να αφήνουμε τη Μαρία να κάνει όλη τη δουλειά, πάμε να φύγουμε. Εγώ 9. Θα του πω τώρα 9, επειδή βαριέμαι να τα μετρήσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εντάξει, έπεσα κατά 2 έξω. Έλα. Θα τα βρούμε, πιστεύω. Έλα. Μπορώ. Έλα, μπορώ. Έλα, θα τα βρούμε, πιστεύω. Ναι. Δεν έκανα καμία δουλειά, αλλά άμα ήμουν σε οριζόντιο οθόνη θα είχα κάνει πάρα πολύ δουλειά. Και άμα δεν ήμουν με το Μανώλη, που είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός ο Μανώλης και τα βρίσκει. Αλλιώς εγώ τώρα θα είχα κάνει αρκετή δουλειά και ο Μανώλης πάει χωρίς κουτί, πάει πιο γρήγορα, γι' αυτό τα βρίσκει. Πάμε! Λοιπόν, ελπίζω πως νίκησα αυτό. Το Rainbow Friends Chapter 2. Εγώ θα κάτσω εδώ. Ξεκινάμε. Πάμε. Θεέ μου, πάμε, μπορούμε. Έλα, πάμε. Πάμε, άντε, γεια Γεράκο, τα λέμε. Γεια. Πάμε.
Εγώ θα πάω από όπου με βγάλει. Από εδώ, με τον Μανώλη και με τη Μαρία. Από εδώ πρέπει να ακολουθήσω τα Λούκη, να είμαι προετοιμασμένος. Γιατί πριν δεν τα ακολούθησα και με έφαγε ο Σάιαν ή ένας που με κυνηγούσε. Πάνω είναι τα Λούκη, τα βλέπω. Καλή μου τύχη. Άνε, τώρα η διαδρομή γίνεται ατομική. Μη στέλνεις, Μανώλη, μήνυμα, όχι ότι δεν θέλω να σου μιλάω. Απλά πρέπει να το νικήσω και μετά στείλω όσα μηνύματα θέλεις. Όχι, εδώ βγαίνει ο Σάιαν. Πάμε! Έλα, πάμε! Γιατί έχασα! Δεν μπορώ να κάνω ρεφόρ! Δεν το ακολουθάω, τα Λούκης! Έχασα, δεν ξέρω πώς ακολουθάω τα Λούκης! Πάλι στο ίδιο σημείο, ρε φίλε. Και πριν που το είχα περάσει, εδώ έχασα. Στο ίδιο, ακριβώς. Ας δούμε το Μανώλη τώρα να τον νικάει. Μπράβο, Μανώλη. Εγώ δεν ξέρω να ακολουθάω τα Λούκης. Μπράβο, Μανώλη, νίκησες. Έλα, νίκησες. Νικήσατε. Μπράβο. Εγώ απογοητεύτηκα επειδή δεν ξέρω να το κάνω. Μπράβο, Μανώλη και Μαρία, το καταφέρατε και οι δύο, επιτυχώς. Γεια σου, Σάιαν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο σήμερα. Μας άρεσε, πατήστε το like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το κουμπάκι για να σας έρχεται ενημέρωση για κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Και από εμάς, bye bye guys. Το επόμενο βίντεο θα φροντίσω να κανονικήσω το ρεμπαφέ. Σας το υπόσχομαι σε εσάς. Γεια σας.